Με 8-6 μπλε ομάδα έκανε το 1-0, περνάμε στο δεύτερο αγώνα. Πρώτη αναμέτρηση, Σάκης και Γιώργος. Έτοιμοι! Το comeback των κόκκινων τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Απείλησαν τους μπλε στα τελευταία ματσαρίσματα, αλλά τελικά η νίκη πήγε στην μπλε ομάδα. Για να δούμε το δεύτερο αγώνα τώρα για την πρώτη ασυλία της εβδομάδας. Θυμίζω επιγραμματικά 3 ασυλίες αυτή την εβδομάδα. Κάθε υποψηφιότητα θα είναι μονή. Κατεβαίνει ο Κατσούλης. Κατεβαίνει τώρα και ο Γιώργος. Θα φτάσει πρώτος ο Σάκης στο παζλ. Περνάει και ο Γιώργος εκεί με τις μπάντες. Θα πρέπει να γυρίσει πίσω. Το πόδι του δεν είχε περάσει ξεκάθαρα εκεί τη λευκή γραμμή. Περνάει και πάλι ο Ασημακόπουλος, ο οποίος θυμήθηκε για τα πατρινά του εκεί. Στείνει ο Κατσούλης πρώτος, τελευταία δύο κομμάτια για να περάσει βολές. Ένα κομμάτι δεν έχει μπει καλά εκεί, αυτό φωνάζει Μαργαρένα. Ασημακόπουλος ή αλλιώς Καστοράκος. Κλείνει και αυτό στο παζλ του ο Κατσούλης. Έχει διώξει δύο κορίνες. Άλλη μία από τον Κατσούλη. Και άλλη μία διπλή τώρα. Έχει καθαρίσει αρκετά το τραπέζι του. Για να θα προλάβει να ρίξει ο Γιώργος. Ένα τελευταίο κομματάκι μπαίνει σωστά. Αστοχή ο Σάκης τώρα. Δύο τελευταίες κορίνες. Ξεκινάει ο Ασημακόπουλος. Θα κάνει και αυτός μία διπλή βολή. Μένει με 5 κορίνες στο τραπέζι. Μία τελευταία για τον Κατσούλη. Συστά εκεί η βολή του. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Γιώργος. Παρέμεινε με 5 κορίνες στο τραπέζι. Επιστροφή για το Σάκη για να γράψει το 1-0. Θα το κάνει 1-0 η κόκκινη ομάδα. Μήπως πρέπει από κάτω, δεν ξέρω. Προβάτη, μην μπαίνεις καθόλου μέσα στο στόχο και ρίχνει έτσι. Απλά να φεύγει από τα χέρια σου. Δεν θέλει καθόλου δύναμη. Το θέμα πρέπει να είναι στοχευμένες. Ποιες στοχευμένες, δε, στην την πρώτη κορίνα. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 κορίνες. Ναι. Άμα πετάξεις 2 πρώτες μπάλες πάνω στο τραπέζι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει κορίνα. Ωραία, πέταξε. Πήρε 1 και 1, 2. Ωραία.